βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και κομμάτι που υπάγεται στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Πάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage, despite the challenges that even European companies are denying to enforce these laws. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there. Αυτά είπε μεταξύ άλλων η κυρία Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο και πάμε να συνδεθούμε με έναν πολύ αγαπητό μου άνθρωπο του οποίου το χιούμορ σπάει κόκαλα αλλά μιλάει και στην ουσία. Καλησπέρα σας κύριε Μάκη Παπασημακόπουλε. Χαίρετε. Κύριε Παπασημακόπουλε, ο λόγος σας καλέσαμε είναι ότι είδα ότι έχετε κάνει ένα εξωφρενικά σημαντικό podcast για το Μουντιάλ και γνωρίζετε τα του ποδοσφαίρου και τα αγαπάτε. Οπότε ήθελα να μας πείτε πώς είδατε εσείς που αγαπάτε πολύ το ποδόσφαιρο αλλά έχετε εκφράσει πολύ έντονους προβληματισμούς για αυτό το Μουντιάλ τα όσα ενδιαφέροντα είπε η Ευρωβουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα καταρχάς. Εγώ θα πω το εξής και είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνεται η κυρία Καϊλή να λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει ακριβώς. Είπε ότι όποιος μιλάει στους Καταριανούς τον κατηγορούν για διαφθορά. Να την ενημερώσει κάποιος ότι οι μόνοι που κατηγορούνται για διαφθορά είναι τα μέλη της FIFA που έχουν αποδειχτεί ότι έχουν λάβει χρήματα για να δώσουν το Μουντιάλ στο Κατάρ, αν δεν την πειράζει ασφαλώς, γιατί εκτός και αν θέλουμε, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε όπως ο Τζιάννη Φαντίνο που είπε αισθάνομαι μετανάστης, εργάτης, αισθάνομαι γκέι, αισθάνομαι καταριανός. Ο Ιφαντίνο είναι ο επικεφαλής της FIFA, έτσι. Ακριβώς. Ωραία, να τα εξηγούμε, παιδιά. Ο οποίος ασφαλώς είπε ότι καταλαβαίνω την καταπίεση που δέχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί οι Καταριανοί, γιατί στο σχολείο είχα κόκκινα μαλλιά, παρά το ότι είναι καραφλός τώρα, και είχα δεχτεί bullying. Που είναι σαν να λέω ότι εγώ μπορώ να καταλάβω πως είναι ένας άστεγος, γιατί μια φορά είχα βγει τα ποδάρια μου από το πάπλωμα. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι την κυρία Καϊλή είναι γιατί αυτή η κάψα να προστατεύσει τους καλούς Καταριανούς. Ακούσαμε δε ότι δέχονται και bullying οι Καταριανοί. Δεν ξέρω πού το είδα αυτό το πράγμα. Γενικά, είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να προστατεύσουν ανθρώπους που δεν χρειάζονται καμία προστασία. Δεν ξέρω τι. Κυρία Παπασημακόπουλε, λίγο την πλατούλα πίσω, συγχωρέστε με για τη σκηνοθετική παρέμβαση. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ μπορείτε να επιστρέψετε. Ναι, ελάτε κυρία Ρεβαντινέ. Αν μου επιτρέπεις Μάκη στον ενικό, γιατί σε παρακολουθώ πολύ καιρό και παρακολουθώ και τα podcast και όσα και εσύ είδα και χθες στον Αντένα που σχολίασες ακριβώς αυτό για την FIFA δηλαδή και τις δωροδοκίες. Η κυρία Καϊλή δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για 6.000 οικογένειες ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους και αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου οι οποίοι όπως είπες αποδεδειγμένα δωροδόκησαν και σχεδόν όλα τα μέλη που τους ψήφισαν αποδείχθηκε που ψήφισαν τον Κατάρ αποδείχθηκε ότι είχαν δωροδοκηθεί. Σχεδόν όλοι όσοι ψήφισαν να πάει το Παγκόσμιο Κύπρο στο Κατάρ είχαν δωροδοκηθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως ακριβώς το λες είναι, εγώ επιμένω το πρόβλημα το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι, μάλλον το πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνομαι σε όλη αυτή την πέραν της πλάκας τώρα, γιατί είναι αν δεν γελάς αυτά τα πράγματα θα αρχίσεις να χάνεις εδώ τα μυαλά σου. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι η κάψα ενός ανθρώπου που αμείβεται για να μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να προστατεύσει ανθρώπους που έχουν τέτοια πλούτη που δεν χρειάζονται καμία προστασία. Εγώ προσωπικά ως πολίτης ας πούμε που η κυρία Καϊλή ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου εκπροσωπεί και εμένα και όλους μας είναι να μας δώσει μία έστω στοιχειώδη απάντηση γιατί νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει
Ένα διεφθαρμένο Μουντιάλ, και για να προλάβω λίγο τους, την άλλη πλευρά, δεν είναι το μόνο διεφθαρμένο Μουντιάλ και δεν είναι το μόνο στοιχείο διαφθοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το Κατάρ. Να προσθέσω όμως κάτι στη συζήτηση που κάνουμε, συγγνώμη για την διακοπή. Διαφεύγει της κυρίας Καϊλή ένα στοιχείο το οποίο αποτυπώθηκε πάρα πολλές φορές στο διεθνές ρεπορτάζ. Το Κατάρ ήταν μία από τις χώρες που χρηματοδότησε το ISIS στην περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, του ξεσπάσματος της Αραβικής Άνοιξης και του διαστήματος που ακολούθησε αμέσως μετά. Ένα γραμμάτιο το οποίο το πληρώνει ακόμη η Δύση με τις παραφιάδες του ISIS που τρέχουν. Γιατί είναι εύκολο να κάνουμε κριτική στον Ερντογάν απέναντι, μπορεί να πουλάει καλύτερα στο εσωτερικό, αλλά επειδή μιας και μιλάμε για μπαλίτσα η οποία επίσης πουλάει τον καιρό αυτό με το λάθος τρόπο, καλό είναι το θυμίζουμε αυτό, αλλά το να το θυμίζω εγώ τώρα ή εσείς στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές έχει μικρή αξία. Ας το θυμάται η κυρία Καϊλή, γιατί έχει θέσει ευθύνη στην Ευρωβουλή. Επίσης, Γιώργο, η κυρία Καϊλή έχει δώσει έναν πολιτικό αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και μιλάει έτσι για μια χώρα στην οποία οι γυναίκες δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Επίσης να πούμε ότι παρά τις και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Ασφαλώς. Προσπάθειες που είδε η κυρία Καϊλή να γίνονται στο Κατάρ για τα εργασιακά δικαιώματα και γενικότερα τα βήματα προς τα εμπρός στα οποία αναφέρθηκε, να της πει κάποιος ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα που τρέχει το Μουντιάλ προβλήματα με ανθρώπους να μην τους επιτρέπεται να εκφράσουν την άποψή τους και τη στήριξή τους για άτομα με διαφορετικές σεξουαλικές επιλογές από αυτές που δέχεται. Τους σταματάει η αστυνομία, Μάικ, τους σταματάει η αστυνομία στον δρόμο. Και έχουμε παρενοχλήσεις προς δημοσιογράφους, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετώπισε το Κατάρ, το έλυσε και προχωράει, γιατί θα ήταν μία άλλη κουβέντα αν λέγαμε ότι ήταν μία χώρα η οποία είχε κάποια δεδομένα προβλήματα, τα οποία τα αντιμετώπισε και προχωράει μπροστά. Δεν έχει αντιμετωπιστεί τίποτα. Και είναι συγκλονιστικό παράδειγμα από τα baptism να λένε «Ναι, αλλά τόσο καιρό για τους άλλους δεν λέτε τίποτα». Μια χαρά γράφονται πράγματα για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο πλέον κάθε εβδομάδα, γιατί έχουν μπει κεφάλαια αμφιβόλου ηθικής στα πρωταθλήματα της Premier League, όπως για παράδειγμα στην Νιουκάσλ με το φαν της Σαουδικής Αραβίας. Το θέμα δεν είναι όμως κάθε φορά που υπάρχει κάτι συγκλονιστικά διεφθαρμένο η απάντηση από μία πλευρά να είναι «Ναι, για τους άλλους δεν λέγατε τίποτα». Να πούμε για κάποιους, βρε παιδιά. Ναι, αυτό. Να ξεκινήσουμε από κάπου τη συζήτηση. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβω. Εγώ άκουσα ως επιχείρημα τις τελευταίες ημέρες το «δεν λέτε τίποτα» ακόμη και για την Αργεντινή του 78, για παράδειγμα. Για το Βιντέλα, λες. Δηλαδή, ναι, για εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ήταν το πρώτο της Αργεντινής. Εντάξει, να μιλήσουμε και για το παγκόσμιο κύπελο πριν από 40 χρόνια, παιδιά. Εντάξει. Όχι, είναι. Εγώ από την ώρα που διάβασα τις δηλώσεις προσπαθώ να καταλάβω και δεν μπορώ να το πιάσω την λογική πίσω από την ανάγκη που δημιουργείται σε ένα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ξαναλέω, ναι, να βγει και να πει το Κατάρ. Τι έχουν τα παιδιά δηλαδή. Κάνανε τόσα βήματα μπροστά. Δεν επιτρέψαν τις μπύρες. Επιτρέψαν τις μπύρες χωρίς αλκοόλ. Είναι ένα βήμα μπροστά εμπρός. Δηλαδή είναι επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν το παραμικρό νόημα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω γιατί ένιωσε την ανάγκη να το εκφράσει. Ναι. Εντάξει, από την άλλη υπάρχουν και χειρότερα. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς εκπροσώπησε την Κομισιόν στο Αμπουντάμπι και είπε για το Κατάρ, ότι στο Twitter μάλιστα, ότι είναι μια παγκόσμια επιτυχία. Οπότε τα βάζω αυτά, να τα έχουμε όλα έτσι στο κάδρο μας. Να πούμε βέβαια και με αυτό να κλείσουμε, Μάγκη, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βγήκες. Ένα τελευταίο ήθελα να πω. Βέβαια. Ότι το έχω πει πολλές φορές αυτές τις ημέρες, ότι στον Νταβόσο ο Τζιάννη Φαντίνο, η μεγάλη κεφαλή της FIFA, είχε δηλώσει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Και είναι μια πραγματική αλήθεια αυτό. Απλά δυστυχώς για τους ανθρώπους της FIFA και για τους ανθρώπους που υποστηρίζουν το Κατάρ, μάλλον το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αρκεί να μην χαλάει τη ζαχαρένια των ανθρώπων που έχουν πληρωθεί για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες διοργανώσεις και αναθέσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάκη Παπασημακόπουλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες τα φώτα σου.